Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων και στην Κρήτη, με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινά το 2009, να κορυφώνεται τα έτη 2011 και 2012 και με την τάση να συνεχίζεται και το 2015. Συνέπεια, η ακίνητη περιουσία των πολιτών να χάνει συνεχώς την αξία της, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Ηρακλείου. Στο κέντρο, η τιμή για διαμέρισμα μεταχειρισμένο, η τιμή του ήταν περίπου 1.500 με 1.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σήμερα μπορεί να βρει κάποιος διαμέρισμα με 1.000-1.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Πού θα πάνε να τα πάρει και πιο κάτω να τα ρίξουν? Δεν, πού θα τα πάρουν? Δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Και να τσακιστούν. Και τσάπα να μου πούνε ότι ξέρετε κάτι, εκείνο έχει μόνο 10.000 ευρώ και η αξία του είναι 300. Πού θα τις βρω τις 10.000? Για παράδειγμα, παλιό διαμέρισμα δεκαετία στην περιοχή του Μασταμπά, 100 τετραγωνικών μέτρων, η τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 100.000 έως 110.000 ευρώ, όταν πριν 6 χρόνια η τιμή του άγγιζε τις 150.000 ευρώ. Ανατολικά ή δυτικά του Ηρακλείου. Εάν μιλήσουμε λοιπόν για ένα διαμέρισμα μεταχειρισμένο 10 ή 15 ετών, τότε θα μιλήσουμε για τιμή από 70 έως 80-90 χιλιάδες, δηλαδή από 700 μέχρι 900 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εάν τώρα είναι παλαιότερο, μπορεί να βρει κάποιος παλαιά διαμερίσματα από 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ακόμα υπάρχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακίνητα πολλά και δεν έχουν συμβιβαστεί, ας πούμε, ακόμα με την εποχή όπως είναι και ακόμα έχουν τιμές πολύ υψηλές σε περιοχές οι οποίες, ας πούμε, δεν θα πρέπει να είναι τόσο. Οι τιμές στα παλιά διαμερίσματα έχουν μειωθεί έως και 40%. Σε σχέση με το 2008 είναι σημαντική η πτώση των τιμών των ακινήτων αλλά και των αγοραπολισιών. Βασικός λόγος για την πτώση αυτή είναι ότι μπήκε ο έμφυα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σκληρός φόρος και περιμένουμε από την καινούργια κυβέρνηση, όπως έχει υποσχεθεί, να τον καταργήσει. Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου στη Θέρισο για διαμέρισμα δεκαετίας διαμορφώνεται σήμερα στα 1.000 με 1.200 ευρώ. Στα Καμίνια και στην Αλικαρνασσό κυμαίνεται από 800 έως 1.000 ευρώ, ενώ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά η τιμή του τετραγωνικού μέτρου κυμαίνεται από 1.000 έως 1.100 ευρώ. Τιμές έχουν πέσει. Πέσει πάρα πολύ, λεφτά δεν υπάρχουν. Και τα πληρώνουμε στην Ήπεθρο τα σπίτια και τα χωράφια που έχουν, τα πληρώνουν τα παιδιά μας, λοιπόν. Και εγώ πουλώ, αλλά δεν αγοράζει κανείς. 3 χρόνια μπορώ να πω και κανείς δεν είναι παρουσιάσει να πει όπως εγώ τα θέλω. Και έβαλα 10 μεσίτες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στις γκαρσονιέρες. Γκαρσονιέρες μεταχειρισμένα 25, 30 ή 40 τετραγωνικών μέτρων από 15 με 20 χιλιάδες ευρώ. Κάτι που φάνταζε σχεδόν αδύνατον πριν μερικά χρόνια. Η ελάχιστη τιμή που θα μπορούσες να βρεις ήταν από 22 μέχρι 25 χιλιάδες ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των υποψήφων αγοραστών, καθώς υπάρχουν δεκάδες παγίδες στην αγορά ακινήτων, με αρκετούς να έχουν πέσει ήδη θύματα και να διεκδικούν πίσω την προκαταβολή. Έχουμε πολλές περιπτώσεις καταγγελιών στο σύλλογο που έχουν δώσει προκαταβολή, στη συνέχεια δεν μπορούν να κάνουν αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου λόγω αυθαιρεσιών, τεχνικών προβλημάτων δηλαδή, ή λόγω οφειλής φόρων του ιδιοκτήτη που δεν μπορεί να τα πληρώσει. Να μην δίνει χρήματα και προκαταβολές, αν προηγουμένως δεν έχει κάνει ένα σχολαστικό έλεγχο τόσο από νομικής πλευράς, αλλά παράλληλα να έχει συμβουλευτεί και το λογιστή του,